Καλημερίζω ευθύς αμέσως και τη συνάδελφο δημοσιογράφο, την Νικολέτα την Σφακιανάκη, η οποία είναι και εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας στην Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας Φύλων της Περιφέρειας. Νικολέτα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές. Αγγέλα μου, καλημέρα και σε σένα. Ακούγεται θετικά αυτό, κουμπί πανικού. Mm-hmm. Ακούγεται θετικά ως ανάσα, ως βοήθεια. Ακούγεται θετικά ως ανάσα και ως βοήθεια και έτσι ευελπιστούν όλοι να λειτουργήσει. Σίγουρα δεν έρχεται να δώσει την οριστική λύση στο πρόβλημα που λέγεται ενδοοικογενειακή βία και στον εφιάλτη που βιώνουν πολλές γυναίκες μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, γυναίκες και παιδιά, γιατί αφορά και τα παιδιά η ενδοοικογενειακή βία. Έρχεται ωστόσο να βάλει ένα λιθαράκι και ελπίζουμε να είναι ένα σημαντικό λιθαράκι. Και το λέω αυτό, Αγγέλα μου, γιατί έρχεται αρχικά ως πιλωτικά να λειτουργήσει mm-hmm. το πρόγραμμα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και σε Αττική και Θεσσαλονίκη, όπως το σημείωσες και εσύ νωρίτερα. Και ελπίζουμε τα αποτελέσματα να δείξουν ότι μπορεί να αποβεί σωτήρια η παρέμβαση της βοήθειας της τεχνολογίας. Γιατί πρακτικά γι' αυτό μιλάμε, Αγγέλα μου. Το κουμπί πανικού είναι ουσιαστικά μια βοήθεια η οποία μας έρχεται για τα smartphones, για τα έξυπνα τηλέφωνα. Είναι μια εφαρμογή η οποία θα γίνεται η εγκατάστασή της στα κινητά και θα μπορεί όποια γυναίκα νιώσει ότι ή άτομο μέσα στο σπίτι νιώσει ότι βιώνει κάποια δύσκολη στιγμή, κάποια επικίνδυνη στιγμή για τη σωματική του ακεραιότητα, να στείλει μέσω του πατήματος του κουμπιού, ουσιαστικά έτσι λειτουργεί, ένα σύντομο γραπτό μήνυμα στην αστυνομία με σκοπό την άμεση επέμβαση της αστυνομικής δύναμης. Νικολέτα, να σε ρωτήσω κάτι, αν ξέρεις περισσότερα εσύ πάνω σε αυτό, γιατί λίγο μπερδεύτηκα. Θα αφορά πολύ περισσότερο στην πιλωτική εφαρμογή του αυτό το πρόγραμμα, η εφαρμογή τις γυναίκες που ήδη έχουν πέσει θύματα ενδοοικογενειακής βίας, ναι, ή το σύνολο των γυναικών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη? Όχι. Η αρχική, τουλάχιστον το αρχικό πλάνο, είναι δικαιούχοι εγγραφή στην εφαρμογή αυτή, κατά την πιλωτική λειτουργία τουλάχιστον του προγράμματος, mm-hmm. να είναι γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, που διαμένουν στις περιφέρειες αυτές, και οι οποίες θα απευθύνονται στις κατά τόπο αρμόδιες αστυνομικές αρχές ή σε συμβουλευτικό κέντρο του δικτύου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας του Υπουργείου για να μπαίνουν στις σχετικές λίστες. Και το λέμε αυτό γιατί η εφαρμογή του θα γίνει αρχικά πιλωτικά. Προφανώς, αν φανεί ότι μπορεί το σύστημα να σηκώσει και μια πιο γενικότερη εφαρμογή της εφαρμογής αυτής, προφανώς και θα γίνει, γιατί κανείς δεν γνωρίζει πότε μια γυναίκα, και ευχόμαστε όλοι να ανοίξει τη βεντάλια, πότε μια γυναίκα θα πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας, και αν θα έχει γραφτεί σε ένα σχετικό κατάλογο, και αν υπάρχει ένα κακό παρελθόν ή αν δεν υπάρχει κακό παρελθόν. Η βία δυστυχώς δεν έχει προειδοποιηθεί. Ούτως ακριβώς, και ούτως ή άλλως ο κατάλογος είναι μεγάλος, Νικολέτα. Έτσι, επειδή όμως μιλάμε για το χτίσιμο ουσιαστικά ενός, αν θέλεις, Αγγέλα μου, ενός 112, ενός δεύτερου 112, γιατί θα υπάρχει ένα τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο θα στέλνονται αυτά τα μηνύματα, και να εξηγήσουμε τη λειτουργία του, είναι ότι εφόσον πατηθεί αυτό το κουμπί στο κινητό, δεν χρειάζεται το άτομο το οποίο καλεί σε βοήθεια ούτε να μιλήσει, ούτε να εξηγήσει ποιο είναι και τι συμβαίνει. Στέλνεται απευθείας ένα μήνυμα το οποίο έχει το όνομα τεπώνυμο του ατόμου που ζητάει τη βοήθεια και την τοποθεσία του, καθώς θα είναι ενεργοποιημένο, και το GPS κινητό, ούτως ώστε να φαίνεται πού είναι και ποιος ζητάει την βοήθεια, για να υπάρχει και η άμεση επέμβαση της αστυνομίας. Φυσικά εδώ το εγχείρημα έχει προκλήσεις, έχει προκλήσει ότι έχει να κάνει. Σαφέστατα στη διαχείρισή του είναι πάρα πολύ μεγάλο το εγχείρημα αυτό, πάρα πολύ μεγάλο. Και ελπίζουμε να λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο που θα μπορέσει να προστατεύσει άτομα τα οποία το έχουν ανάγκη. Ας είμαστε θετικοί και ανοιχτοί στο να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει. Μακάρι να ήταν κάτι το οποίο φυσικά δεν το χρειαζόμαστε. Έχει εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες με επιτυχία, μπορώ να πω. Δυστυχώς όμως η βία είναι εδώ, το τέρας είναι εδώ, και χρειάζεται όλοι να κινητοποιήσουμε αντανακλαστικά τέτοια, τα οποία έχουν να κάνουν είτε με τα δικά μας ανθρώπινα αντανακλαστικά, είτε με αντανακλαστικά της τεχνολογίας, που θα απλώσουν μια ομπρέλα προστασίας σε γυναίκες και παιδιά που βιώνουν την κακοποιητική συμπεριφορά
στο περιβάλλον. Βέβαια, αυτό το οποίο γνωρίζουμε, Νικολέτα, και πρέπει να το πούμε και για τις γυναίκες οι οποίες μας ακούν από άλλες περιφερειακές ενότητες εκτός Αθήνας Θεσσαλονίκης, ότι σαφέστατα μέσα σε αυτό το χρόνο, τον πρώτο χρόνο πιλωτικής λειτουργίας του προγράμματος, θα δουν πώς μπορούν να το λειτουργήσουν, να το βελτιώσουν, αλλά στη συνέχεια και ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα έχει, αυτό τουλάχιστον που αρχικά ακούστηκε, είναι ότι θα επεκταθεί και στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο στόχος. Να μην μείνει ακάλυπτη καμία περιφέρεια της χώρας. Ξεκινάει από τις δύο βασικές περιφέρειες της χώρας, που είναι η Αττική και η Θεσσαλονίκη, πιλωτικά. Μέσα σε αυτό το διάστημα θα μπορέσουν να γίνουν και όποιες διορθώσεις χρειάζεται, σε ό,τι έχει να κάνει με τον κατάλογο των γυναικών, οι οποίες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση με τη λειτουργία της εφαρμογής. Στην εφαρμογή, ξεχνάμε ότι μιλάμε για κάτι τελείως καινούργιο και θα πρέπει διάφορα υπουργεία να συνεργαστούν μεταξύ τους. Και κατόπιν να αρχίσει η επέκταση του προγράμματος και στις υπόλοιπες περιφέρειες, για να υπάρχει και η σχετική κάλυψη. Εγώ θέλω να επισημάνω, Αγγέλα μου, και στον κόσμο που μας ακούει, ότι σίγουρα η κάθε εφαρμογή έρχεται για να βοηθήσει, έρχεται για να υποστηρίξει, έρχεται για να μας δώσει ένα καινούριο εργαλείο. Όμως θα πρέπει όλοι, και το λέω όλοι, εννοώ και εμάς, όλοι να έχουμε τα αντανακλαστικά μας ενεργοποιημένα, να έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά, τα μάτια μας ανοιχτά, να εντοπίζουμε κακοποιητικές συμπεριφορές και όπου μπορούμε να βοηθάμε, ή να κινητοποιούμε οι γυναίκες να αναζητούν τη βοήθεια που χρειάζεται. Δυστυχώς η χώρα μας τον τελευταίο καιρό έχει βιώσει πολλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενδοοικογενειακής κακοποίησης, η οποία πραγματικά το τελευταίο διάστημα μας έχει σοκάρει όλους στο μεγεθυντικό βαθμό τον οποίο παρουσιάζεται. Ας ενεργοποιήσουμε τα αντανακλαστικά μας και ας χρησιμοποιούμε τέτοια εργαλεία της τεχνολογίας ως βοηθητικά και να είμαστε περισσότερο δίπλα στον συνάνθρωπό μας. Αυτό θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει πραγματικά, και αν εντοπίζουμε μια γυναίκα η οποία χρειάζεται βοήθεια, να της ακουμπήσουμε τον ώμο και να τη συμβουλεύσουμε να αναζητήσει βοήθεια. Οι ίδιες οι γυναίκες είναι εκείνες οι οποίες πρέπει να αναζητήσουν την βοήθεια που χρειάζεται προτού συμβεί το μοιραίο. Και ακόμη και αν δεν συμβεί το μοιραίο, όπως έχουμε δει να καταγράφεται με τις γυναικοκτονίες στην χώρα μας, να μην ανέχονται καμία κακοποιητική συμπεριφορά στο περιβάλλον τους. Νομίζω ότι όσο πιο συχνά ακούγεται αυτό το μήνυμα, είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνει η κάθε μία από εμάς, ο καθένας από εμάς, προκειμένου να στηριχθούν και να βοηθηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Όσο και πιο συχνά το λέμε. Σε αυτό το σημείο, ότι είναι πολύ αισιόδοξο ότι βλέπουμε τον τελευταίο καιρό άντρες να έχουν κινητοποιήσει τέτοια ευαίσθητα αντανακλαστικά και να είναι αυτοί οι οποίοι ευαισθητοποιούνται απέναντι σε αυτά τα κακοποιητικά μηνύματα τα οποία στέλνει ο κόσμος. Βλέπω πολλούς άντρες να έχουν ευαισθητοποιηθεί γύρω από την κακοποίηση και την ενδοοικογενειακή βία, και αυτό εγώ το κρατώ σε ένα αισιόδοξο σημάδι, και κρατώ και το αισιόδοξο ότι οι νέες γενιές μεγαλώνουν με τελείως διαφορετικά μηνύματα και στο κατά πόσο όλα τα παιδιά θα πρέπει να προστατεύουν τον εαυτό τους και να θεωρούν ότι τους αξίζουν μόνο αξιοπρεπείς συμπεριφορές και άτομα τα οποία τα σέβονται. Εγώ εν κατακλείδη θα υπογραμμίσω και κάτι άλλο, Νικολέτα, και θα σε ευχαριστήσω και θα σε αποχαιρετήσω, ότι ακόμα και παιδιά μέσα από οικογένειες που έχουν ή που έχουν ζήσει σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον και με την βία να έχει πάρα πολλές εκφάνσεις, δεν είναι μόνο η χειροδικία, είναι και η ηλεκτρική βία, ψυχολογική βία κλπ. Έχω λοιπόν διακρίνει ότι πολλά παιδιά ακούγοντας τη λέξη βία είναι εκείνα τα οποία μεγαλώνοντας και προερχόμενα μέσα από ένα τέτοιο περιβάλλον, όχι μόνο δεν θέλουν να το ακούσουν, αλλά συνειδητά αποφασίζουν να προχωρήσουν και να κάνουν άλλα πράγματα στη ζωή τους προς όφελός τους, αγνώντας το τι μέχρι σήμερα έχουν κάνει οι ενήλικες μέσα στο δικό τους το σπίτι. Και από τα αγκάθια βγαίνουν λουλούδια, Αγγέλα μου. Έτσι, έτσι ακριβώς. Να το κρατήσουμε σε ένα αισιόδοξο κομμάτι. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Νικολέτα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.